Εμείς συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας, καλησπέριζοντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Γενικό Αρχηγό του Τμήματος Μπάσκετ της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής, κύριο Μανώλη Δαυσή. Κύριε Δαυσή, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Δαυσή, μια σημαντική παράταση δόθηκε έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου σε όλους τους δικαιούχους αλλά και παρόχους για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του έτους 2020, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του κατασκηνωτικού προγράμματος της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής, το οποίο είχαμε ενημερώσει τους διευθυντές μας πριν από λίγες ημέρες. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για την παράταση αυτή. Ακριβώς. Όντως υπάρχει μια παράταση για την περίοδο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για τις κατασκηνώσεις του 2020, στις οποίες συμμετέχουμε ως Σύλλογος. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σοφή και όριμη απόφαση από τους αρμόδιους φορείς, διότι αυτό το χρονικό διάστημα όλοι μας διακατεχόμαστε από ένα φόβο, μια αβεβαιότητα και πολλές από τις οικογένειες είχαν ένα δισταγμό στο να προχωρήσουν στην υποβολή μιας τέτοιου είδους δήλωσης. Όπως επίσης και δεν είχαμε εμείς που διαχειριζόμαστε αυτές τις συμμετοχές των παιδιών στην κατασκήνωση το χρόνο και τον τρόπο να ενημερώσουμε τους γονείς από κοντά. Έχουμε δεδομένο ότι η ενημέρωση των οικογενειών αλλά και οι τρέχουσες συνθήκες ήταν αρνητικές ώστε να υποβάλουν οι οικογένειες τις αιτήσεις τους, οδηγούν σε ένα δισταγμό γενικότερα, που πιστεύω ότι αυτή η παράταση βοήθησε πάρα πολύ ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις οικογένειες να κάνουν τις αιτήσεις τους και έτσι τα παιδιά να μην χάσουν τη δωρεάν συμμετοχή στα κατασκηνωτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Να πούμε ότι οι δηλώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα στο site του ΟΑΕΔ και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέτονται ή με email ή με άλλη ηλεκτρονική μορφή. Πληροφορίες μπορεί να αντλήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και από το site του ΟΑΕΔ και φυσικά από το site της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής, καθώς και από την σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κύριε Δαυσή, αν ολοκληρώσαμε από το θέμα αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τους αθλητές αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο θα σταματήσει οι αγώνες, θα σταματήσει οι προπονήσεις, συνεχίζεται κάποια δραστηριότητα στο μέσο διαδικτύου. Κοιτάξτε, κυρία Πασχαλίδου, εμείς από την πλευρά μας, ως σύλλογος, τουλάχιστον για τα αγωνιστικά τμήματα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, φροντίσαμε να είμαστε αυτό το χρονικό διάστημα όσο γίνεται πιο κοντά στους αθλητές μας. Βέβαια δεν είχαμε την δυνατότητα να το κάνουμε για όλες τις ηλικίες αυτό και μας λυπεί ιδιαίτερα, αλλά τουλάχιστον εξασφαλίσαμε κάποια προπονητικά προγράμματα τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα είτε μέσα στο σπίτι είτε πέριξ του σπιτιού των κατοικιών του κάθε αθλητή, και φροντίσαμε με ηλεκτρονικό τρόπο να προωθήσουμε στους αθλητές μας και στις ομαδικές συνομιλίες που έχουμε με όλα τα αγωνιστικά τμήματα, ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν προγράμματα προπόνησης τους οποίους τους συστήσαμε. Είναι μια δύσκολη περίοδο για όλους. Οι αθλητές ανταποκρίθηκαν με χαρά. Εμείς βέβαια σαν προπονητές δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το αν και κατά πόσο δουλεύει ο καθένας, αλλά επειδή όλοι οι οποίοι ασχολούνται με το μπάσκετ το έχουν το μπάσκετ στο αίμα τους και σίγουρα δυσκολεύονται να μείνουν μακριά τους, εμείς τους δώσαμε αυτή την ευκαιρία και ευελπιστούμε ότι τα προγράμματά μας θα τα ακολουθήσουν και θα κρατηθούν σε μια σχετική καλή φυσική κατάσταση που το έχουμε όλοι μας ανάγκη, όχι μόνο οι αθλητές. Έτσι ακριβώς. Η οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα και φυσικά σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής πιστεύω θα βοηθήσει όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην ψυχολογία, στις δύσκολες αυτές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Κύριε Δαυσή, καλό μήνα για σήμερα, 1 Απριλίου είπαμε. Νομίζω πως όχι. Καλό μήνα λοιπόν να πούμε και να συνεχίσουμε την ειδησιογραφία μας με μια πολύ μεγάλη και σημαντική είδηση, τη συνεργασία της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, καλό μήνα
και του χρόνου θα έλεγα. Φαντάζομαι ότι πληροφορηθήκατε το συγκεκριμένο θέμα από την επίσημη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook, σωστά? Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, όντως αυτό ήταν, είναι η πρωταπριλιάτικη φάρσα της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής. Και πολύ πετυχημένη, μπορούμε να πούμε. Δεν για ένα αληθινό συμβάν. Ήταν μια έμπνευση του υπεύθυνου επικοινωνίας του κυρίου Στοάκη και συναδέλφου σας δημοσιογράφου, ο οποίος συνέταξε ένα κείμενο πολύ καλά μεθοδευμένο, το ανέβασε στη σελίδα εχθές το βράδυ, το οποίο το έλαβα και εγώ ως μήνυμα γύρω στις 1-1,5 ώρα τη νύχτα. Μάλιστα. Για να ρωτιόμουν τι είχα κάνει εγώ, δεν θα το ξέρω. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, να πω εντός εισαγωγικών, τσίμπησε στην πρωταπριλιάτικη πλάκα του συλλόγου μας και υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θύμα της φάρσας ήσασταν και εσείς, κυρία Πασχαλίδου, σωστά? Ήμουνα κι εγώ, ναι, το παραδέχομαι. Μία πολύ πετυχημένη φάρσα. Πιστεύω ότι η μέρα αυτή εδώ είναι παραδοσιακά η μέρα που λέγονται τέτοιου είδους ψέματα. Αυτό το διάστημα που η περίοδος, αυτή την περίοδο βομβαρδιζόμαστε από δυσάρεστα νέα, ο συνάδελφος ο κύριος Στοάκης θέλησε να περάσει έτσι μια νότα χαράς και γέλιου και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το κατάφερε. Το γέλιο και το χαμόγελο γενικότερα είναι πολύ αναγκαίο αυτές τις μέρες που περνάμε. Έτσι και εμείς σαν σύλλογος θέσαμε αυτό το θέμα για την πρωταπριλιά. Μάλιστα. Βέβαια, πάντοτε μέσα στους στόχους μας είναι να ψάχνουμε διάφορες δράσεις και να διευρύνουμε τις συνεργασίες μας σε οποιοδήποτε επίπεδο και ίσως αυτό να είναι και η έναρξη μιας πραγματικής συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, κάτι που θα μας τιμούσε ιδιαίτερα. Μακάρι. Σας το ευχόμαστε. Κύριε Δαστή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και για την πολύ αυτή ευχάριστη νότα την οποία προσθέσατε στο βαρύ κλίμα στο οποίο υπάρχουν όλοι. Να είστε καλά, κύριε Πασχαλίδου. Σας εύχομαι καλό βράδυ και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και καλό μήνα με υγεία. Να είστε καλά.